Έχουμε επιστρέψει κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας, Τζάμπολ, είπαμε, είναι η δεύτερη εκπομπή και σήμερα φιλοξενούμε τον Δημήτρη τον Θεοδωρου, ιδιοκτήτη μιας ιστοσελίδας η οποία είναι αφιερωμένη στο μπάσκετ, το λέει και το όνομά της, rebound.com.cy. Καλό σου απόγευμα, Δημήτρη. Καλό απόγευμα, Νίκο μου. Λοιπόν, για πες μας, ποιος ήταν ουσιαστικά ο στόχος, ο δικός σου, ξεκινώντας το rebound.com.cy και ποιο ήταν ουσιαστικά και το έναυσμα για να ξεκινήσεις αυτή την ιστοσελίδα. Ο στόχος καθαρά είναι η αγάπη για το άθλημα της καλαθόσφαιρας. Η σελίδα έγινε καθαρά για προβολή του άθλημα της καλαθόσφαιρας στην Κύπρο. Μια πονεμένη ιστορία τέλος πάντων του άθλημα της καλαθόσφαιρας. Το προσπαθούμε εμείς που είναι η μεριά μας να βάλουμε το άθλημα της καλαθόσφαιρας στο σπίτι του κάθε Κύπρου, του κάθε ενός που αγαπά το άθλημα της καλαθόσφαιρας. Δεν έγινε με κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Ο σκοπός μας είναι καθαρά. Είναι αγνή σκοπή μας. Αγάπη για το άθλημα. Ακριβώς, ακριβώς. Το παλεύουμε, το προσπαθούμε. Έχει σχεδόν 1,5-2 μήνες που είμαστε live, ας το πούμε, με το site. Βλέπουμε ότι ο κόσμος αγαπά το άθλημα της καλαθόσφαιρας. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια βγαίνει προς τα έξω, η πραγματικότητα τα γήπεδα. Και ακόμα και πριν τον κορονοϊό, όχι εσχάτως με τον κορονοϊό, τα γήπεδα δεν είναι τόσο γεμάτα όπως παγιά, δεν υπάρχει τόση αγάπη για το άθλημα της καλαθοσφαίρας από τον κόσμο. Βλέπουμε από τα νούμερα ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για το άθλημα της καλαθοσφαίρας. Ποιο είναι, τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Ναι. Το αντιλαμβάνομαι, γιατί είναι ουσιαστικά κάτι το χειροπιαστό. Ναι. Γιατί νομίζεις ότι, εντάξει, όχι τώρα για τον κορονοϊό, γιατί νομίζεις ότι ο κόσμος δεν πάει στα γήπεδα? Πιστεύω είναι καθαρά θέμα το ότι λείπανε οι ντόπιοι ήρωες, ας το πούμε. Mm-hmm. Όλο αυτό με τους ξένους έκανε τεράστια ζημιά στον χώρο του αθλήματος. Τεράστια ζημιά. Τα μικρά παιδιά δεν είχαν κάποιον να ταυτιστούν. Θυμάμαι όταν ήμουν εγώ μικρός και ήταν μπάσκετ, υπήρχαν διάφοροι παίχτες οι οποίοι έπαιζαν, ήταν Κύπροι, παίζαν για τη φανέλα, παίζαν για τον κόσμο. Υπήρχαν ντόπιοι ήρωες. Μπορούσε να τους συναντήσεις, μπορούσε να τους μιλήσεις. Και επειδή λέω τα θέματα καταφέρει, δεν είναι όπως το ποδοσφαίρο. Δηλαδή, είναι κάποιο ο ξένο που έρχεται κάθε χρόνια στην Κύπρο, ουσιαστικά γίνεται Κύπριο εισαγωγικά. Εν τέτοια η φύση του αθλήματος που έρχονται οι ξένοι, αλλάσουν κάθε χρόνο, πάρα πολλοί αλλάσουν κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Εν μικρή σεζόν, 3, 4, 5, 6 μήνες, ανάλογα με τους στόχους της κάθε ομάδας. Πάση, έρχονται, φεύγουν ξένοι. Πιστεύω ότι όλο αυτό έκανε κακό στον χρόνο του αθλήματος. Mm-hmm. Ωραία. Πάμε ξανά. rebound.com.cy. Ικανοποιητική, αντιλαμβάνομαι, από το γεγονός με τα νούμερα που λες, η παρουσία του κόσμου στο site, ικανοποιητική ή το επίπεδο της καλαθόσφαιρας στην Κύπρο. Στο παρόν στάδιο θεωρώ πως όχι, αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αυτό. Είναι η πρώτη χρονιά που πραγματικά βλέπουμε Κύπρους παίχτες, ναι, οι οποίοι αγωνίζονται. Αυτό έχει να κάνει ασφαλώς με την απόφαση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρας για μείωση των ξένων. Ναι, και μπράβο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρας. Είναι η πρώτη χρονιά που βλέπουμε οι Κύπροι παίχτες να παίρνουν ουσιαστικό χρόνο συμμετοχής, και οποίοι ασχολούνται πάρα πολλά χρόνια με μπασκετ. Είναι η πρώτη χρονιά που θυμάμαι να βγαίνουν 4-5 παίχτες οι οποίοι δεν είχαν χρόνο συμμετοχής πέρσι ή προπέρσι ή τη προηγούμενη σεζόν, οι οποίοι φέτος όχι μόνο έχουν ουσιαστικό χρόνο συμμετοχής. Είναι και βασικοί στις ομάδες τους. Δηλαδή, είναι παίχτες οι οποίοι αγωνίζονται στις ομάδες τους και οι οποίοι μπορούν να, ας μην πούμε, καθορίσουν αποτέλεσμα. Είναι σημαντικοί τέλος πάντων. Mm. Δηλαδή, έχει πολλά παραδείγματα. Είναι ο μικρός ο Τίνκας του Απόλλωνα, ένας εξαιρετικός παίχτης, εξαιρετικό playmaker. Είναι ο Δημήτρης ο Γιωργακούδης της Ομόνιας, ένας παίχτης ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν. Έκαμε ένα εκτενές άρθρο για τους παίχτες οι οποίοι πέρσι αγωνίζονταν και ήρθαν φέτος και βάλουν τους σώγες, είναι οφερμένοι. Αν δείτε τα νούμερα του Δημήτρη της Ομονίας, είναι εξαιρετικά. Ο Κωνσταντίνος ο Πυλακούδας, πάλι της Ομονίας. Ο Μιχάλης ο Κυρακίδης της Έθας. Ακόμα και ο Γαβρίς ο Κυραράς που είναι τόσο νέαρος και άλλες χρονίες μπορεί να μην είναι τόσο χρήση συμμετοχής. Βλέπουμε ότι είναι ένας από τους καλύτερους Κύπρους παίχτες. Τον το πράγμα πιστεύω μόνο καλό για να μπορεί να κάνει στην καλαθόσφαιρα. Σιγά σιγά η καλαθόσφαιρα να αποκτήσει την έγκλινη ασύγηση με του. Σίγουρα θέλει χρόνο. Ναι. Θέλει και χρόνο και κόπον τον πράγμα. Βάθος χρόνο. Θέλει βάθος χρόνο. Θέλει πάρα πολύ χρόνο. Σίγουρα το επίπεδο μας δεν είναι ικανοποιητικό. Θεωρώ ότι δεν είναι ικανοποιητικό το επίπεδο μας. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε σε εξαιρετικό, σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εξαιρετικό δρόμο. Είναι έτσι όπως τα λες και βάσει του συλλογισμού σου, αντιλαμβάνομαι ότι και η εθνική ομάδα θα βοηθηθεί. Βεβαίως. Ήδη είδαμε ότι η εθνική ομάδα στους τελευταίους αγώνες, ναι, μεν η Αλβανία μπορεί να είναι μια ομάδα θεωρητικά πιο αδύναμη από εμάς στη θεωρία. Μην ξεχνάμε, πριν ένα χρόνο μας νίκησε η Αλβανία.
Έτσι, όταν τα παιδιά κάνουν μια εξαιρετική εμφάνιση. Δηλαδή, ήταν στην άδεια με 24 πόντους, ενώ το παιχνίδι μέχρι το 20 ήταν. Είμαστε στο πλήν 3 στο ημίχρονο. Ναι. Να σε ρωτήσω τι χρειάζεται, γιατί όπως είπες, έγιναν τα βήματα σωστά, στη σωστή κατεύθυνση πάει το άθλημα. Τι πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη σου, για να βοηθηθεί ακόμη περισσότερο το άθλημα, να ανέβει ακόμη περισσότερο και να δούμε αποτελέσματα σαφώς πιο γρήγορα. Πρώτον και κύριο, πιστεύω ότι δεν πρέπει να εκτοχιαστούμε που το μοντέλο το οποίο αρχίσαμε. Δηλαδή, με τους τρεις ξένους πάντα. Με τους τρεις ξένους πάντα, ναι. Να μην εκτροχιαστούμε και να πιστέψω στο πλώμα ξεκινήσαμε, δηλαδή να μην χτίσουμε κάτι και να τον κρεμίσουμε και μετά πρέπει να ξαχτίσουμε. Από εκεί και πέρα θεωρώ εγκαθαρά θέμα των ατόμων τα οποία να δουλέψουν, τα οποία είναι προπονητές, είναι οι παίχτες. Ο καθένας στο κομμάτι του πρέπει να δουλέψει, είτε αυτός ονομάζεται προπονητής σε ακαδημίες που πρέπει να φκάρει νέα ταλέντα, είτε και τα νέα ταλέντα να μείνουν στα ταλέντα και βάλω δουλειά κάτω να μπορούν να δουλέψουν. Πιστεύω ότι πλέον υπάρχει δυνατότητα στον Κύπρο καλαθοσφαιριστή να αγωνιστεί, να μείνει στην Κύπρο. Δηλαδή υπάρχουν κίνητρα. Γιατί ήταν το πρόβλημα, είδαμε πάρα πολλά ταλέντα. Από μια ηλικία και ύστερα, είδαμε πάρα πολλά ταλέντα τα οποία είχαν πολύ ταλέντο, αλλά δεν υπήρχε λόγο να μείνουν στην Κύπρο. Ναι, είτε επιλέγαν να πάει για σπουδές. Δεν τους δινόταν και ο χρόνος να παίξουν. Ούτε ο χρόνος ούτε ο κίνητρο. Ναι, πιστεύω ότι πλέον τα κίνητρα θα υπάρχουν και πιστεύω ότι έρχονται πολύ καλά δεδομένα στην καθοσφαίρα. Δημήτρη μου, όσον αφορά το πρωτάθλημα, πώς το βλέπεις? Είχαμε και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε το Final Four. Το πήρε η ΑΕΚ, πήγε κεραυνός στον τελικό. Το πήρε θεωρητικά εύκολα, έτσι. Ναι. Πολύ πιο εύκολα μάλλον από ό,τι υπολόγιζαν κάποιοι. Αυτό θα είναι το ζευγάρι του πρωταθλήματος στον τελικό ή παραμονεύει η έκπληξη? Δεν μπορώ να ξέρω. Πιστεύω ότι έχουμε δρόμο. Σίγουρα είναι τα μεγάλα φαβορία και κεραυνός. Σίγουρα το δίπολο έχει κεραυνός, ειδικά τα τελευταία 5-6 χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει από την οποιαδήποτε ομάδα. Θεωρώ ότι η ομάδα του Αποέλ έχει πάρα πολύ καλή ομάδα και το Παραλίμνη είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ ότι η ομάδα, σίγουρα πιστεύω ότι οι σειρές δεν τελειώνουν στο 3-0 όπως άλλα χρόνια. Ούτε και ημιτελική. Για τους ημιτελικούς μιλάω. Ο τελικός, όποιο και να είναι το ζευγάρι τελικού, θεωρώ ότι είναι τελικός, δεν τελειώνει στο 3-0. Θεωρώ και η ημιτελική δεν θα δούμε σειρά φέτος εύκολη. Θεωρώ ότι όλες οι σειρές θα είναι δύσκολες. Τώρα δεν ξέρω πόσο δύσκολες θα είναι, δεν ξέρω αν θα υπάρχει έκπληξη. Θεωρώ σίγουρα υπάρχει κάποιο προβάδισμα ο Κεραυνός και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, ειδικά το δεύτερο διάστημα, δείχνει πάρα πολύ καλή. Δείχνει εξαιρετική, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Οι παίχτες βρήκαν τους ρόλους τους. Τη θεωρώ σε εισαγωγικά φαβορή. Τη θεωρώ ότι είναι, θεωρώ ότι είναι φαβορή η ΑΕΚ. Mm-hmm. Οι παίχτες βρήκαν τους ρόλους τους, είναι πλήρες σε όλες τις θέσεις. Όποιος μπαίνει μέσα δίνει το 100% του. Αλλά πιστεύω ότι θα υπάρχει έκπληξη. Τώρα τι, πώς, γιατί δεν το ξέρω ακριβώς. Πιστεύω ότι θα έχει έκπληξη φέτος. Μια τελευταία ερώτηση. Τι σου έχει κάνει εντύπωση στη φετινή χρονιά μέχρι στιγμής? Θα τα ξαναπούμε σίγουρα με το τέλος. Αλλά μέχρι στιγμής τι σου έχει κάνει έκπληξη? Τι σου έχει μείνει από την φετινή χρονιά? Το πόσους καλούς, επανέρχομαι στην αρχική σου την ερώτηση. Με τους Κύπριους. Το πόσους καλούς Κύπριους νεαρούς έχουμε, οι οποίοι τόσα χρόνια δεν υπήρχαν πουθενά. Και βλέπεις ότι σιγά σιγά, αν παίρνουν παιχνίδια, έχουν παραπάνω αυτοεπίθεση. Μακάρι να το βλέπουμε. Μακάρι. Να συνεχίσουμε να το βλέπουμε. Λοιπόν, Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Bout.com.cy. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλαθοσφαιρικό. Δεν υπάρχει και κάτι άλλο. Λοιπόν, καλή επιτυχία στη σελίδα. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πανίκο. Σε ευχαριστώ εγώ, Δημήτρη. Thank you. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα.